Χαίρετε, κύριε Βολάκο. Γεια σας. Σε τι οφείλω την τιμή της ευγενικής σας επίσκεψης στο κελί μου? Θα σας παρακαλούσα πολύ να αφήσετε αυτό το ειρωνικό και επιθετικό ύφος για να μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια στα σοβαρά. Μάλιστα. Και τι ακριβώς έχετε να μου πείτε? Ήρθα να σας πω ότι σε μισή ώρα από τώρα θα οδηγηθείτε από μένα και από δύο συναδέλφους μου στον εισαγγελέα για να σας απαγγελθούν οι κατηγορίες για τις οποίες φαντάζομαι ότι θα παραπευθείτε σε ρητή δικάσιμο. Και ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες? Είσοδο στη χώρα με πλαστό διαβατήριο και συνωμοσία εις βάρος της αδελφής σας με σκοπό να της καταστρέψετε τη ζωή, την καριέρα και να φυλακιστεί. Είναι δύο κατηγορίες για τις οποίες μπορείτε να φάτε από 2-6 χρόνια. Ωραία. Και τώρα που μου τα είπατε όλα αυτά, τι ακριβώς θέλετε να κάνω? Να σας ευχαριστήσω και να δείξω πόσο ικανοποιημένη είμαι εγώ? Αυτό περιμένετε από μένα? Όχι, δεν περιμένω τίποτα από εσάς. Απλώς ήρθα να σας πω ότι σε μισή ώρα θα πάμε στον εισαγγελέα. Θα σας φέρουν τώρα να φάτε κάτι και παρακαλώ πολύ να είστε έτοιμοι στην ώρα σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Εντάξει, γεια σας λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιδίως επειδή είστε τόσο ευγενικός μαζί μου. Τόσο ευγενικός όσο δεν ήταν ο υπουργός σας της δημόσιας τάξης, που είχα την ατυχία να είναι αδερφός μου. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το θέμα. Σε μισή ώρα θα στείλω να σας πάρουν. Και πάλι γεια σας.